Καλημέρα. 5η, 6 Φεβρουαρίου 2020. Έχω βάλει αυτό το μπλουζάκι που έχω γίνει ένα με τον καναπέ. Τώρα το πρόσεξα που βλέπω τον εαυτό μου στην αντανάκλαση, αλλά επειδή είναι πιο σημαντικό το vlog από τη δική μου εμφάνιση, πάμε να το διαβάσουμε. Και είναι και ένα vlog έτσι πολύ δυνατό και πολύ συγκινητικό. Μια ζωή χαμένη. Είναι τίτλος που τον είχε βάλει η ίδια η φίλη που έστειλε το mail. Γεια σου Θέκλα μου. Γεια σου αγάπη. Σε παρακολουθώ εδώ και 2 χρόνια και ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί με βοηθάς πολύ. Είμαι μια γυναίκα 58 χρονών, συνταξιούχος μετά από εργασία 30 χρόνων και έχω 2 παιδιά ενήλικα. Είμαι 35 χρόνια παντρεμένη με έναν άντρα που έπρεπε να το χωρίσω από την πρώτη εβδομάδα γνωριμίας. Wow, τι έγραψε η γυναίκα. Είμαι 35 χρόνια παντρεμένη με έναν άνδρα που έπρεπε να τον χωρίσω από την πρώτη εβδομάδα γνωριμίας. Τον ερωτεύτηκα όμως γιατί ήταν πολύ ωραίος και έδειχνε πολύ ευγενικός και καλός τον πρώτο καιρό. Έδειχνε και εκείνος ξετρελαμένος τον πρώτο καιρό. Εγώ πάλι δεν είχα καμιά εμπειρία στη ζωή μου. Άπειρη η κοπέλα εντελώς. Τότε σπούδαζα και με έβαλε να σταματήσω τις σπουδές μου γιατί λέει εκείνος που είναι του δημοτικού δεν μπορούσε να έχει δίπλα του μια επιστήμονα. Το κομπλεξιλίκι από το καλημέρα σας. Η ζωή μου ήταν και είναι μια κόλαση. Ήμουν σίγουρη ότι έχω παντρευτεί κάποιον τρελό και ανισόρροπο. Τα τελευταία χρόνια έμαθα ότι αυτή η συμπεριφορά είναι ναρκισσιστική. Με περιφρονεί, με υποτιμά, με βρίζει, εξαφανίζεται και επανέρχεται όποτε θέλει, δεν αναλαμβάνει ποτέ καμία ευθύνη, με έχει απομονώσει από τους πάντες, συγγενείς και φίλους και τους βρίζει όλους. Δεν είμαι για τίποτα καλή, λέει, ούτε για σύζυγος, ούτε για μάνα, ούτε στην εργασία μου, αλλά είμαι και πολύ άσχημη. Αυτή είναι η γνώμη του για μένα. Η γνώμη του για σένα είναι αντανάκλαση του τι πραγματικά νιώθει για τον εαυτό του. Πολύ άσχημα λόγια αυτά που σου λέει. Δεν είμαι για τίποτα καλή, ούτε για σύζυγος, ούτε για μάνα και ούτε στην εργασία μου, αλλά είμαι και πολύ άσχημη. Τις απέσια λόγια να πει στη γυναίκα σου. Παλιότερα με είχε χτυπήσει και κάποιες φορές. Με το παραμικρό φώναζε, έσπαγε ό,τι έβρισκε μπροστά του σαν τρελός. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη. Το καταλάβω εγώ, είσαι πολύ ευαισθητή και έχεις πολύ ανοχή και αντοχές. Το οποίο δεν είναι και πολύ καλό να έχουμε πολύ ανοχή και αντοχές. Και το βοηθούσα πάντα στη ζωή του και στις αρρώστιες τις δικές του και των γονιών του και τον στήριζα σε όλες του τις βλακείες. Μιλάμε γυναίκα, έχει σκάσει, έχει φτάσει στο αμήν πλέον. Δεν χρυσώνεις πλέον το χάπι καθόλου. Στα 47 του έπαθε μία χρόνια ασθένεια σωματική και τα τελευταία χρόνια είναι και καταθλιπτικός. Έχει κάνει διάφορα για να τραβήξει την προσοχή. Έχουμε υποφέρει πολλά εξαιτίας αυτού του ανθρώπου. Τα λες, έχουμε υποφέρει, εννοείς εσύ και τα παιδιά σου. Εκείνος βέβαια θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας και φταίνει άλλοι. Βέβαια, είπαμε, έχει ναρκισσιστική συμπεριφορά, ναρκισσιστικό στοιχείο είναι αυτό. Κάθεται συνέχεια σε μια πολυθρόνα και βρίζει τους πάντες. Είναι φοβιστικό το γεγονός ότι μπορώ να τον κάνω εικόνα. Πραγματικά μπορώ να τον κάνω εικόνα γιατί έχω ακούσει τέτοια περιστατικά και έχω δει και τέτοια περιστατικά γιατί παλιότερα, πολύ παλιότερα, ήμουν πολύ νέα, πολύ μικρή ψυχολόγος. Κάποιες φορές πήγαινα και στα σπίτια και μου έχει τύχει να δω τέτοιον τύπο να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να βρίζει τους πάντες. Έχω και εγώ αποκτήσει διάφορες ασθένειες και νιώθω ότι είναι αιτία αυτός και η μεγάλη καταπίεση. Πολύ πιθανόν. Αν δεν είναι γενεσιουργός παράγοντας, να είναι λόγος που έχουν εξελιχθεί κάποιες ασθένειες που διαφορετικά δεν θα ξέρει. Ίσως να μην τις είχες. Νιώθω ότι δεν υπάρχω πια. Η ζωή μου είναι μια κόλαση, μας είπες προηγουμένως. Τώρα λες, νιώθω ότι δεν υπάρχω πια. Πολύ άσχημα συναισθήματα. Δηλαδή σε έχει αφανίσει, σε έχει εκμηδενίσει, έχει εκμηδενίσει την προσωπικότητα σου και την ύπαρξή σου.
Το μεγαλύτερο μου όμως πρόβλημα είναι τα παιδιά μου. Ενώ όταν τους έλεγα να χωρίσω δεν με θάρρυναν, αλλά έλεγαν και ο μπαμπάς μόνος του. Σιγά σιγά απομακρύνθηκαν τελείως και από τους δυο μας και τώρα η κόρη μου μου λέει, αφού δεν μπορείς να τον διώξεις πρέπει να φύγουμε εμείς. Καλά κάνουν τα παιδιά σου και φεύγουν σοβαρά. Καλά κάνουν τα παιδιά σου και φεύγουν και εσύ δεν χρειαζόσουν άδεια από τα παιδιά σου για να τον διώξεις. Η απόφαση για να χωρίσουμε τον άντρα μας ή για να χωρίσουμε τη γυναίκα μας έχει να κάνει με εμάς και τον άντρα μας, με εμάς και τη γυναίκα μας. Δεν έχει κάνει με τα παιδιά μας. Σε καμία περίπτωση δεν τη ζητούμε την άδεια από τα παιδιά για να πάρουμε διαζύγιο. Όπως δεν ζητήσαμε την άδεια από τα παιδιά για να παντρευτούμε, όπως δεν ζητήσαμε την άδεια από τα παιδιά για να τα γεννήσουμε, έτσι δεν ζητάμε την άδεια από τα παιδιά για να χωρίσουμε. Αυτό να ακούσετε, το βάλετε το καλά στο μυαλό σας. Δεν ζητάμε την άδεια για τα παιδιά μας, έστω και αν είναι ενήλικα, για να χωρίσουμε. Το αποφασίζουμε, το κάνουμε και το ανακοινώνουμε. Δεν ζητάμε άδεια. Είναι ένα πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμα το να χωρίσει κάποιος και δεν μπορεί κανείς άλλος να το επιβάλλει, είτε να χωρίσει είτε να μην χωρίσει. Δεν με ξεχωρίζουν τα παιδιά μου από τον πατέρα τους, μας βλέπουν πακέτο, αφού είσαστε πακέτο, αφού είστε μαζί. Συμπεριφέρονται σαν να μην έβλεπαν τη βία, τις φωνές, τα σπασίματα και τις βρισχές μέσα στο σπίτι. Περίμενε ότι θα κατανοήσουν και θα με υποστηρίξουν. Σε τι θα σε υποστηρίξουν, που έμεινες εκεί? Αυτός κλαίγεται στα παιδιά και τους ζητάει και δανεικά. Τα έχει κάνει να τον λυπούνται και να λένε «Ας τον άρρωστος είναι». Α, τώρα κατάλαβα. Νιώθεις ότι τα έχει πάρει κατά κάποιον τρόπο με το μέρος τους. Ότι ίσως θα σου κάνει γονική αποξένωση. Δεν τους παραπονιέμαι πια, γιατί αν τους πω κάτι μου λένε «Κάνε ό,τι θέλεις, μη μας ανακατεύεις εμάς» ή «Δεν σε πήρα να μου πεις τον πόνο σου». Κοίταξε. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι καλή ιδέα να λέμε τον πόνο μας με τον άντρα μας στα παιδιά μας. Δεν είναι καλή ιδέα. Η κόρη μου έχει αποξενωθεί, παντρεύτηκε και μας το είπε μετά που παντρεύτηκε και ζει και πολύ μακριά από εμάς. Ήμουνα πάντα κοντά στα παιδιά μου, τα μεγάλωσα μόνη μου γιατί δεν είχα βοήθεια από κανένα. Είναι το παν για μένα, είναι μορφωμένα και καλά παιδιά. Νόμιζα ότι όταν μεγαλώσω θα ζήσουμε τρεις μας ενωμένοι. Τρεις σας δηλαδή, εσύ, η κόρη σου και ο γιος σου, ενωμένοι. Έκανε όμως λάθος. Βέβαια έκανε λάθος. Για να το πετύχαινε αυτό, να είσαστε μια οικογένεια ενωμένη, πρέπει να χωρίσει τον πατέρα του από τον καιρό που ήταν μωρά. Όταν λε εσύ ότι παντρεύτηκε, ζω 35 χρόνια με έναν άντρα που πρέπει να το χωρίσω στην πρώτη εβδομάδα. Εγώ, τώρα να μάθουμε και γιατί δεν το χώριζε όμω. Εγώ κατάγομαι από χωριό, μάλιστα, και από πολύ συντηρητική οικογένεια, που καλύτερα να πεθάνει παρά να χωρίσει, μάλιστα. Έφτασα πολλές φορές στο δικηγόρο και έκανα πίσω γιατί δημιουργούσε πολλές φασαρίες και γιατί δεν είχα τη δύναμη να τα βγάλω πέρα μόνη μου. Και φαντάζομαι είχες και μια μάνα και έναν πατέρα να σου λένε άμα χωρίς δεν σε ξέρουμε εμείς, ίσως. Τώρα ζούμε ο καθένας μας σε ένα δωμάτιο χωρίς να μιλάμε γιατί όταν μιλήσουμε σε κάθε πρόταση με βρίζει. Δεν μιλάει, βρίζει το λουλούδι. Όταν έρχονται στο σπίτι τα παιδιά βρίσκει μια τία και φεύγει. Άλλος δεν πατάει στο σπίτι γιατί επιτίθεται σε όλους και τους προσβάλλει χωρίς να ντρέπεται. Σκέφτομαι ότι είμαι η μοναδική γυναίκα που έχει κάνει τόσα λάθη στη ζωή της και τα πληρώνει τόσο ακριβά. Όχι, μάνα μου, δεν είσαι μοναδική. Πολλές από εμάς που κάναμε πολλά λάθη στη ζωή μας και τα πληρώσαμε ακριβά. Πολλές από εμάς. Μπορώ να κάνω κάτι τώρα για να διορθώσω ό,τι απέμεινε? Βεβαίως και μπορείς να κάνεις. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις πολύ, που μου δίνεις το δικαίωμα να σου μιλήσω. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, αυτό το mail ήρθε μέσα Σεπτεμβρίου. Και έχουμε update. Προχθεσινό. Καλησπέρα, Θέκλα. Πριν λίγη ώρα παρακολούθησα το βραδινό σου βίντεο. Α, όχι, αυτό δεν είναι το προχθεσινό. Αυτό είναι το update που είχε έρθει το Σεπτέμβριο. Είχε έρθει μερικές εβδομάδες μετά. Καλησπέρα, Θέκλα. Πριν λίγη ώρα παρακολούθησα το βραδινό σου βίντεο, 21 Σεπτεμβρίου. Και νόμιζα ότι άκουγα τη δική μου ιστορία. Στην ίδια ακριβώς κατάσταση βρίσκομαι και εγώ. Την καταλαβαίνω απόλυτα την κυρία και τη λυπάμαι. Από δική μου εμπειρία ξέρω ότι όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Ήθελα να σου πω ότι και ο δικός μου σύζυγος δεν δέχεται να πάει σε ψυχίατρο. Όταν του λέμε ότι χρειάζεται βοήθεια, λέει να πας εσύ που σε τρελή. Και το άλλο που παρέλειψα να σου πω είναι ότι εγώ την τελευταία δεκαετία πηγαίνω σε διάφορους ψυχολόγους του δημοσίου. Γιατί δεν έχω οικονομική άνεση να πληρώσω, και δεν πειράζει.
Και οι ψυχολόγοι του δημοσίου, πολύ καλοί ψυχολόγοι είναι, να πηγαίνεις. Και όλοι οι ψυχολόγοι μου λένε να χωρίσω. Κάποιος μάλιστα μου είπε ότι κινδυνεύει η ζωή μου από αυτόν και επιβάλλεται να φύγω και καλά σου είπε, κατά τη γνώμη μου. Το προσπάθησα πολλές φορές, αλλά όπως σου έγραψα και στο προηγούμενο μήνυμα, δεν είχα τη δύναμη και το δεχόμουν πίσω, γιατί το σπίτι που μένουμε είναι δικό μου και έφευγε αυτός. Έχω χάσει τελείως την αυτοπεποίθησή μου. Είμαι μια πολύ φοβισμένη και αναποφάσιστη γυναίκα. Σε καληνυχτίζω και σου εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμενη και δημιουργική. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Είχε στείλει μέσα Σεπτεμβρίου το mail η κυρία. Μια-δύο εβδομάδες μετά έστειλε το update. Εγώ της έγραψα να διαβάσω μαζί και τα δύο όταν έρθει η ώρα. Γιατί όντως δεν μπορώ να τα διαβάζω μόλις έρχονται. Τα διαβάζω όταν έρχεται η ώρα να γίνουν vlogs. Και προχθές που της έστειλα, πως ήρθε η ώρα επιτέλους για το vlog, μου έστειλε το ακόλουθο update που με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Με συγχωρείς που σου μιλάω στον εικόνα. Στον εικόνα μου μιλάς και όταν με λες κυρία Θέκλα, Θέκλα σκέτο. Αλλά σε αισθάνομαι σαν μια καλή μου φίλη. Έχουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι έκανε ένα σπουδαίο βήμα. Ο άνδρας μου αρχές Νοεμβρίου θα πήγαινε στο χωριό του για δουλειές. Με αυτή την αφορμή του είπα να μην ξαναέρθει και να χωρίσουμε. Δεν έφερε αντίρρηση, πήρε όλα του τα πράγματα και έφυγε. Τέλεια. Τέλεια. Μπράβο. Μετά από ένα μήνα άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο δήθεν να ρωτάει για την υγεία μου και εγώ του λέω δύο λόγια και το κλείνω. Εκείνος επιμένει. Προσπαθεί να επιστρέψει χωρίς να μου το πει στα ίσια. Προσπαθώ να ερεμήσω και είμαι αποφασισμένη να γλιτώσω επιτέλους από αυτά τα βασανιστήρια. Και να επιμένεις. Και να επιμένεις και θα γλιτώσεις. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ πολύ για τη δύναμη που μου δίνεις. Λοιπόν, φιλενάδα, επιτέλους βρήκες τη δύναμη και του πρότεινες αυτό που ήθελες τόσα χρόνια. Αφού θα πας στο χωριό του, είπες πάρ' και τα πράγματά σου και άσε μας ήσυχους. Αυτός μπορεί να δέχθηκε και από εγωισμό και να έφυγε. Μην νομίζεις όμως ότι και αυτός είναι ευτυχισμένος μαζί σου. Φυσικά αυτός θα σου έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος πουθενά έτσι όπως είναι. Είναι αδιάγνωστος, αλλά από τη στιγμή που δεν δέχεται να πάει στο ψυχολόγο και στο ψυχίατρο δεν μας νοιάζει και δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι, έχει ζήσει 35 χρόνια κόλασης μαζί του, ακόμη και αν έρθει γονατιστός και να σου πει εγώ θα πάω στο ψυχίατρο και θα βρω τον εαυτό μου και θα γίνω καλά και όλα, δεν πρέπει να τον πάρεις πίσω κατά τη γνώμη μου. Επειδή πλέον δεν υπάρχει καμία αγάπη μεταξύ σας, πλέον εσύ είσαι τρομερά κακοποιημένη από αυτόν τον άντρα και ακόμη και αν γυρίσει τον κόσμο ανάποδα που είναι απίθανο σε αυτή την ηλικία και με αυτό το βρυσίδι όλο και όλη αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να έχει ένα μπουκέτο από διαταραχές, δεν να έχει μία μόνο. Διαταραχές προσωπικότητας κυρίως. Και ίσως να έχει καμιά μάνιο κατάθλιψη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση αυτό το vlog. Αλλά μιλάμε. Και μπορεί όντως να έχει και ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά μαζί με άλλα πράγματα. Όχι μόνο εκείνο. Είναι grande περίπτωση άρα. Για το οποίο φυσικά δεν φταίσαι εσύ, έτσι τον βρήκες, έτοιμον. Λοιπόν. Ακόμη και αν κάνει την κίνηση να ξεκινήσει ψυχολόγους και γιατρούς, μην το δέχτες πίσω. Σε παρακαλώ πολύ. Μακάρι να το κάνει για τον εαυτό του, για να γίνει ο ίδιος καλύτερα και για να έχει βρει ανθρώπους να τον ανέχονται. Όμως εσύ, συγγνώμη, έχεις πληρώσει πάρα πολύ φόρο. Έχεις πληρώσει φόρο αίματος σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή τη συνθήκη και δικαιούσε επιτέλους και εσύ στα 58 που είσαι, ούτε καν 60 δεν είσαι. Είσαι σε μια πολύ καλή ηλικία. Δικαιούσε και εσύ επιτέλους να ζήσεις. Δικαιούσε να πνάσεις όπως το λέω εγώ, να ηρεμήσεις, να είναι το σπίτι σου δικό σου, να βρεις τον εαυτό σου, να πηγαίνεις στους ψυχολόγους του δημοσίου που πηγαίνεις για να κλείσεις τις πληγές σου και να τις θεραπεύσεις. Όχι για να λες ξανά και ξανά τη συνεχιζόμενη κακοποίηση που σου κάνει ή θα συνεχίσει να σου κάνει αν το φέρεις πίσω αυτός ο αδιάγνωστος. Και όσον αφορά στα παιδιά σου, άστα να ζήσουν τη δική τους ζωή. Και αν αυτά θελήσουν επανένωση των σχέσεων σας και αν θελήσουν επανασύνδεση, τότε να τους μιλήσεις και να τους πεις την αλήθεια ότι έκανα λάθος που δεν χώρισα νωρίτερα, ήμουν αδειλή και δεν χώριζα νωρίτερα, να απολογηθείς για το γεγονός ότι για μεγάλο μέρος της ζωής τους θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει την επαφή με τον πατέρα τους, το να ζούμε έναν άνθρωπο τόσο προβληματικό, αλλά λόγω της δικής σου δειλίας δεν κατάφερες να χωρίσεις νωρίς. Πραγματικά, όσο πιο νωρίς χωρίζει ένα ζευγάρι, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, το ιδανικό είναι να χωρίσεις όταν τα παιδιά είναι βρέφη και
να μην βιώσουν καθόλου αυτούς τους καυγάδες, τους τσακωμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά, αν τα προβλήματα βγαίνουν σε μια πιο μεγάλη ηλικία, θα χωρίσεις και σε μια πιο μεγάλη ηλικία. Ή αν βρεις επιτέλους το θάρρος στην ηλικία που είσαι να χωρίσεις, ναι, να χωρίσεις. Και αν τα παιδιά σου τα αποδεχτούν, καλώς. Αν δεν τα αποδεχτούν, θα ζήσουν αυτή τη ζωή τους και εσύ τη ζωή σου. Και τα παιδιά μας τα αγαπάμε και από μακριά. Εγώ δεν νομίζω να έχει μάνα που να είναι normal προσωπικότητα και normal άνθρωπος που να μην αγαπάει τα παιδιά του από μακριά, έστω να μην αγαπάει τα παιδιά της από μακριά, έστω και αν δεν έχουν επαφές, ούτε πατέρας που είναι normal άνθρωπος, που μπορεί να έχει γονική αποξένωση από τα παιδιά του, να μην τα αγαπάει και να μην μέσα στην καρδιά του να μην ευχαίται καλά για εκείνα. Σου στέλνω μια μεγάλη σφιχτή αγκαλιά και την αγάπη μου. Και να μείνει σταθερή. Καληνύχτα. Καλημέρα, τι λέω, καλημέρα.